Οράμα έρθει στην Αθήνα με προτροπή Ερντογάν και σε συνδυασμό με την προκλητική Σκοπιανή Σιλιάνοφσκα ασκήθηκε μεγάλη πίεση στην Αθήνα πριν την επίσκεψη Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Αυτό εκτιμάται ότι ήταν πιθανό σχέδιο τουρκική εμπνεύσεω. Ο λόγο ήταν απλό και αφορούσε την άσκηση πιέσεω στην Ελλάδα για την εθνικιστική ατζέντα των Τούρκων σε Αγία και Κύπρο, η οποία δεν έγινε δεκτή από την ελληνική ανώτατη πολιτική ηγεσία κατά την επίσκεψη στην Άγκυρα. Έρχεται αλβανικό κόμμα στην Ελλάδα μετά το γνωστό για τις πολύ στενές σχέσεις του με την Άγκυρα και της Τσιγδέ Μασάφογλου. Πολιτικοί και πολιτικοί παράγοντες το ανέφεραν αυτό όταν είδαν 6.000 συγκεντρωμένους Αλβανούς στο Γαλάτσι να ακούν το γνωστό σπόνσορα των εμπόρων ναρκωτικών έντυραμα να λέει όσα τραγελαφικά και ακατανόητα είπε κατά των Βόρειο και της Ελλάδος έχοντας τουρκικές πλάτες φυσικά. Πολλοί προέβλεψαν ότι κάποια στιγμή ένα αλβανικό κόμμα όχι μόνο θα κάνει την εμφάνισή του στην ελληνική πολιτική σκηνή, αλλά θα συνεργαστεί και με το ΚΙΕΦ, που ήδη συμμετέχει στις ευρωεκλογέ με ατζέντα άκρο και με βοήθεια από το Λευκό Σαράι της Άγκυρας. Εθνικιστική κύκλη Αλβανών και Τούρκων εντός Ελλάδος ετοιμάζονται να εμπλακούν στα ελληνικά εσωτερικά πράγματα, εξυπηρετώντα πιθανόν αλλότριου σκοπού. Κάποιοι λένε ότι έρχεται η ώρα που ω ελληνικό έθνο θα πληρώσουμε την άκρατη νομιμοποίηση μεταναστών και θα βγάζουμε αλλοεθνεί δημάρχου και βουλευτέ όπω γίνεται στην Αγγλία, τη Σκοτία και άλλε χώρε. Ασχετά με την πολιτική τοποθέτηση του καθενός, η συγκυρία της παρουσίας του προκλητικού ράμα στην Αθήνα και αναφορά τη νέα Σκόπιανη Προέδρου σε κράτο τη Δημοκρατία τη Μακεδονία ήταν δύο ισχυρά χτυπήματα στην ελληνική εξωτερική πολιτική, η οποία δυστυχώ τρέχει πίσω από τι εξελίξει. Η διπρόσωπη πολιτική ράμα ήταν γνωστή στην Αθήνα εδώ και χρόνια, απλά η σύλληψη η Μπελέρη ήταν το επιστέγασμα τη θρασίτητα του αλβανικού εθνικισμού ενός πρωθυπουργού του οποίου η Μάνε είναι από τη Βόρειο Ήπειρο την οποία ο ίδιος ξεπουλάει πιθανόν και σε τουρκούς επιχειρηματίες. Από την άλλη πλευρά στο κρατήδιο των Σκοπίων έκανε την εμφάνισή του το κόμμα των γνωστών κομιτατζίδων το VMRO το οποίο έχει πολλούς υποστηρικτές ανάμεσα στους βουλγαροσέρεβους κατοίκους που το αποτελούν μαζί με τους Αλβανούς. Οι πιέσει τη διεθνού κοινότητα απλά θα καμουφλάρουν το σκοπιανό εθνικισμό για κάποιο διάστημα, ώσπου αυτό θα κάνει εκ νέου την επανεμφάνισή του, ειδικά κατά τη Ελλάδο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα.